Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη 13 Απριλίου του 2011. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, μαζί. Την Παρασκευή θα πάρετε δώρο μαζί με τη σύνταξη, συνταξιούχη του ΙΚΑ, να ξέρετε. Το διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΙΚΑ, ο πρόεδρος του οργανισμού. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ μαζί σήμερα για να ασχοληθούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης, με τα προβλήματα των δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Είναι μαζί μας ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός σε πρώτη φάση, στο πρώτο μας μέρος. Ο κύριος Γιώργος Τακτσελής είναι ο πρώην δήμαρχος Μενεμένης, που είναι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Ο πρώην δήμαρχος Μενεμένης και νυν, να το πούμε, τη νέα σας ιδιότητα, ο νυν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του νέου διευρυμένου Δήμου Μενεμένης Αμπελοκήπων. Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ακριβώς. Αμπελοκήπων Μενεμένης το γράψαμε. Απλά έτσι είναι ακριβώς. Αμπελοκήπων Μενεμένης. Είναι η επίσημη ονομασία. Βέβαια τώρα θα ρω ότι οι δημότες σας άλλοι το λένε Μενεμένης Αμπελοκήπων, άλλοι το λένε. Εντάξει, αυτό θα είναι τον πρώτο καιρό μέχρι να προσαρμοστούν στη νέα μεταρρύθμιση. Οπότε θα ξεχαστεί στις επόμενες εκλογές, φαντάζομαι, μετά 2-3 χρόνια. Πολύ ωραία όλοι πάσα. Θα νιώθουν πολίτες ενός Δήμου. Πολύ ωραία πάσα μου δώσατε. Κατά πόσο έχουν προσαρμοστεί οι πολίτες αυτό? Κατά πόσο γιατί, έχω ξέρετε κάτι, βομβαρδίζω τους δημάρχους με ερωτήσεις του στυλ κατά πόσο έχει προσαρμοστεί η νέα δημοτική αρχή στα νέα αυξημένα καθήκοντα. Α, η νέα δημοτική αρχή που έχει προσαρμοστεί. Λοιπόν, ας το πάρουμε τώρα από την άλλη πλευρά, την άλλη όψη νομίσματος. Οι δημότες τι κάνουν? Οι δημότες άρχισαν να το καταλαβαίνουν. Όχι. Όσοι έτυχε να έχουν κάποιο αίτημα, κάποιο πρόβλημα με τον Δήμο μέσα στο 2011, κατάλαβαν πλέον ότι υπάρχει ένας Δήμος, ότι είναι διευρυμένος, ότι η έδρα του Δήμου βρίσκεται στους Αμπελόκηπους, στο παλιό Δημαρχείο του Δήμου Αμπελόκηπων. Έχουν τακτοποιηθεί τα πάντα. Εμείς από την πλευρά μας, σαν αυτοδιοικητικοί, σαν αιρετοί εκλεγμένοι, έχουμε προσαρμοστεί και προσαρμόσαμε και το προσωπικό πριν ακόμη έρθει το νέο έτος, το 2011, δεδομένου ότι τις εκλογές με την πρώτη εβδομάδα τις είχαμε εξασφαλίσει και από εκεί και πέρα, επειδή υπήρχε συνεργασία των δύο δημάρχων, έφτασε και το αποτέλεσμα, το σημερινό, και μπορώ να καυχόμαι να το λέω ότι ο μόνος Δήμος που λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα είναι ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ναι, αυτό βέβαια οφείλεται στη δραστηριότητα του Δημάρχου, του κ. Κυρίζογλου, αλλά και όλων των συνεργατών, οι οποίοι έχουν μια εμπειρία. Ο οποίος δεν μας βλέπει, είναι στην Αθήνα. Δεν μας βλέπει, είναι στην Αθήνα. Δεν πειράζει, δεν είναι πρόβλημα. Δεν το πάμε για να μας δει. Άλλωστε δεν είναι ημέρα. Θα μπορούσα να μας δει από το ίντερνετ στο www.egnatia.tv. Μπορείτε να βλέπετε ζωντανά την εκπομπή ή να ανατρέχετε σε παλαιότερες, αν θέλετε. Όπως και όλες τις εκπομπές Εγνατίας τηλεόραση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτό τώρα το ακούω. Είναι ένα μεγάλο άλμα που κάνατε. Άλλωστε πάντοτε πρωτοπορείτε στα τοπικά κανάλια εδώ, στις περιφέρειες στα κανάλια, και δεν ξέρω μέχρι πού επεκτείνεται, αλλά είναι ένα από τα κανάλια τα οποία έχει δώσει βήμα επανειλημμένα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι δύσκολο, έχει ξέρετε. Έχει δώσει καλό στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι δύσκολο να είσαι κανάλι, ξέρετε. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είσαι κανάλι, μόνο δεν θέλεις να είσαι κανάλι. Εγώ αυτό ξέρω. Έτσι. Εγώ αυτό ξέρω. Δεν είσαι κανάλι, μόνο δεν θέλεις να είσαι. Πάντως έχετε δώσει πολύ μεγάλο βήμα στην αυτοδιοίκηση, όχι για την προβολή των αιρετών, όσο για τη λύση των προβλημάτων των δημοτών. Και αυτό είναι το ζητούμενο και από εμάς τους αιρετούς, αλλά και από τους δημότες. Λοιπόν, καταρχήν το γεγονός ότι σας θυμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι είχατε την καλή συνεργασία που είχατε προεκλογικά και μετεκλογικά, μέχρι που αναλάβατε τα καθήκοντα ως νέα δημοτική αρχή του διευρυμένου Δήμου. Αυτό σημαίνει όμως όχι ότι λύθηκαν τα προβλήματα όλα επειδή οι δήμαρχοι τα βρήκαν μεταξύ τους και δουλεύει ο Δήμος ρολόι εντός εισαγωγικών. Το κατά πόσο ρολόι δουλεύει, θεωρώ θα μας το πείτε. Αυτό σημαίνει ότι είσαστε πιο έτοιμοι από τους άλλους Δήμους για να λύσετε προβλήματα. Διότι προβλήματα όπως έχουν όλοι οι άλλοι Δήμοι έχει και ο δικός σας. Προβλήματα θα συνεχίσουμε να έχουμε και έτσι. Μάλιστα διευρύνονται τα προβλήματα όσον αφορά το οικονομικό σκέλος. Αυτό πρέπει να το πούμε. Διότι δεν μπορούμε να προλάβουμε προσωπικό, και μην μου πείτε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση απασχολεί πολύ προσωπικό. Γιατί ο κόσμος έχει και απαιτήσεις. Ναι, μεν γίναμε μεγάλος Δήμος, αλλά μικραίναμε ως προς το προσωπικό. Τώρα με τα καινούργια ασφαλιστικά μέτρα έχουν φύγει πάρα πολλοί υπάλληλοι.
Δεν μπορούμε να πάρουμε υπαλλήλους. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις και δικαίως έχει απαιτήσεις, γιατί πληρώνει και πρέπει να έχει απαιτήσεις. Η πολιτεία δυστυχώς τώρα άρχισε να δίνει κάτι ψηλά, κάποιες οφειλές του 2008, 9, 10, του 11 ακόμη δεν είδαμε φως. Και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αυτό είναι λυπηρό, γιατί τα, ναι, μεν εμείς ό,τι αφορά τον Καλλικράτη το ακολουθούμε κατά γράμμα και το υλοποιούμε. Γι' αυτό σας είπα ότι είμαστε από τους μόνους δήμους στην Ελλάδα που λειτουργούμε. Είμαστε στις ημερομηνίες μας, εντάξει. Ακολουθούμε ό,τι μας πει το Υπουργείο κατά γράμμα. Άλλωστε στο διαδίκτυο φαίνονται όλα. Οι αποφάσεις είναι... όλες οι αποφάσεις έχουν περάσει μέχρι στιγμής. Όσον αφορά το ρόλο μου σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν είχαμε καμία απόρριψη απόφασης, ούτε είχαμε καμία ένσταση για σοβαρά θέματα αυτοδιοικητικά. Βλέπω να λειτουργούμε, αλλά σας είπα ότι δεν θα αντέξουμε, τουλάχιστον αυτή τη χρονιά δεν θα αντέξουμε. Έτσι το βλέπω. Μακάρι να βγει ο ψεύτης, δεν ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον, αλλά το Δεκέμβριο δεν θα τον φτάσουμε. Είναι πολύ λυπηρό, γιατί δεν μας δίνουν τις απαιτήσεις που έχουμε, τις οικονομικές, όχι σαν Δήμος, σαν Σύνταγμα, ό,τι ορίζει το Σύνταγμα, ό,τι λέει το Σύνταγμα. Παρακρατημένα, τα υπόλοιπα, τα προγράμματα τρέχουν, λεφτά δεν έρχονται, τα παιδιά θέλουν να πληρωθούν και δικαίως θέλουν να πληρωθούν. Αντέχουμε ακόμη, τους πληρώνουμε, αλλά μέχρι πότε θα αντέξουμε? Δεν είναι δικό μας καθαρά το πρόβλημα. Βέβαια, εμείς με τη φορολογία που βάζουμε στο δημότη, έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος, εισπράττουμε κάποια χρήματα. Αυτά όμως είναι ανταποδοτικά, δεν φτάνουν. Μπορεί να έφταναν στους αμπελόκηπους, οι οποίοι ήταν ένας περιορισμένος δήμος, οι μενεμένοι όμως είναι πολύ διευρυμένοι. Δεν είναι κατοικημένη η περιοχή όλη. Θα μου πείτε, ναι, έχετε τη λαχαναγορά, εισπράτετε από εκεί. Δεν φτάνουν κι αυτά. Θα πρέπει να μπουν αυξήσεις. Αυξήσεις δεν θελήσαμε να βάλουμε και δεν πρόκειται να βάλουμε. Αυτό το υποσχέθηκε και ο Δήμαρχος. Δεν πρόκειται να βγούμε σε τέτοιο επίπεδο να γίνουμε οι φορομπήχτες του δημοσίου για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Και είμαστε σε ένα κυκαιώνα με οικονομία τεράστια, με συμμαζέματα και με πολλή δουλειά. Το προσωπικό, και το ευχαριστώ έτσι από θέση δημόσια, το ευχαριστώ το προσωπικό, γιατί κάνει υπέρογκες προσπάθειες και μπορεί και τα καταφέρει. Και το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, εμείς οι αιρετοί είμαστε μέρα νύχτα στο πόδι, ό,τι μπορέσουμε να καλύψουμε, και έτσι προχωράμε, αλλά δεν ξέρω μέχρι πότε θα φτάσει. Καλά, εσάς εκεί στους αμπελόκηπους πρέπει να πω ότι δεν σας φοβόμουν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, και τόσο, είναι λογικό τώρα. Εσείς όσο και ο κύριος Κυρίζογλου, δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι τον τρόπο γραφής σας τον δείξατε στο παρελθόν, τις δύο προηγούμενες θεραπείες που ήταν και οι δύο δήμαρχοι. Ο Δήμαρχος είναι ένα. Δεν είναι φιλικό το σχόλιο. Είναι μια δημοσιογραφική επισήμανση αυτή. Το βλέπει έτσι, ο που προκύπτει από το ρεπορτάζ που κάναμε τα προηγούμενα 8 χρόνια εκεί. Έτσι ακριβώς είναι. Και ο Δήμαρχος ο κ. Κυρίζογλου, και αυτός είναι ανακατεμένος με στα όργανα, στην ΤΕΤΚ, στην ΚΕΡΚΕ. Καταλαβαίνετε ότι όσο πιο βαθιά είσαι. Εγώ παλιότερα ήμουνα στα υπουργεία, μέσα σε επιτροπές κτλ. Μπορούσαμε και αντλούσαμε και πέραμε χαμπάρι το τι γινόταν αμέσως και ήμασταν από τους πρώτους. Τώρα δύο δήμαρχοι σε ένα δήμο, καταλαβαίνετε ότι η δουλειά θα είναι πιο πετυχημένη. Ωραία. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα, εφόσον υπάρχει και έχει θετικό πρόσημο, έχει αντανακλά σε όλους, άρα δεν υπάρχουν και πολλά παράπονα. Ωραία. Παράπονα πάντα υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν πολλά σοβαρά παράπονα. Λοιπόν, ήθελα όμως να συζητήσω κάτι μαζί σας, κύριε Αξέλη, διότι συνηθίζετε να είσαστε αντικειμενικός και αυστηρός όταν πρέπει. Όχι τόσο αυστηρός όσο εγώ, είσαστε πιο ευγενείς από μένα. Γι' αυτό είπα να το συζητήσω με εσάς, για να μην τα πω μόνος μου, τα πείτε εσείς καλύτερα. Δεν ξέρω, έχω διαπιστώσει από τη στάση που έχει κρατήσει ο κύριος Ραγκούσης από την ημέρα που ανέλαβε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ανέλαβε ο ίδιος τα καθήκοντά του ως υπουργός εσωτερικών. Διαπιστώνω μια εχθρική στάση του κύριου Ραγκούση απέναντι στους Δήμους και δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Δεν μιλώ για το πώς στο άψε βίσε το. Πώς χάραξε να μην Καλλικράτη, το πω απακόλα, εν πάση περιπτώσει, να πω το γρήγορο της εφαρμογής του Καλλικράτη. Δεν μιλώ για αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ήταν εγώ κάτι πιστεύω, το οποίο έπρεπε να γίνει και έγινε. Εγώ μιλώ για τη στάση που κράτησε ο κύριος Ραγκούσης και που κρατά ακόμα απέναντι στους Δήμους. Δεν ξέρω γιατί. Όχι απλά δεν είναι σκληρή στάση, είναι και απόμακρη. Δεν έχουμε καμία επικοινωνία με τον Υπουργό Εσωτερικών. Παλαιότερα πηγαίναμε, οι δήμαρχοι τουλάχιστον, ή και όποιους στέλναμε αντιδημάρχους και τα λοιπά στο Υπουργείο, βλέπαμε τον Υπουργό Εσωτερικών, γιατί εκεί υπαγόμαστε, εδώ που τα λέμε. Τα περισσότερα προβλήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών λύνονται.
Συνεδριάζαμε πολλές φορές, ειδικά οι μενεμένοι, όταν ήμουν στις επιτροπές του Υπουργείου Ιστορικών, συνεδριάζαμε τον ίδιο τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό. Εγώ δεν έχω δει ακόμη τον κύριο Ραγούση και δεν πιστεύω ότι ο Δήμαρχος, ο κύριος Κυρίζογλου, τον έχει συναντήσει ακόμη. Όλο μας παραπέμπτει σε γραμματείς και φαρισαίους. Αλλά δεν λύνει και τα προβλήματα. Είναι προσβλητικό. Είναι πολύ απόμακρος με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ωραία, εγώ θα το πω ξεκάθαρα. Είναι προσβλητικό απέναντι στους δημότες όλων των δήμων της χώρας αυτό το πράγμα. Να δώσουμε ένα δίκαιο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, εγώ δεν δίνω κανένα δίκαιο. Όχι, εγώ σας είπα, είμαι πιο αυστηρός από εσάς. Είναι προσβλητικό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκλεγεί με το σταυρό 40, 50 και 100 χιλιάδων ανθρώπων να μην γίνεται δεκτός από έναν υπουργό. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Γιατί ο ίδιος ο υπουργός με πόσους σταυρούς εκλέχθηκε, να ρωτήσω κι εγώ τώρα. Έτσι, να γίνω και λίγο λαϊκός, λίγο πιο. Με πόσους σταυρούς εκλέχθηκε ο κύριος Ραγκούσης και είναι υπουργός. Με την έννοια ότι ίσως είναι και επιταγή άλλων υπουργείων οικονομικών και μπαίνουμε πιο βαθιά, δούμε του κτλ. Να είναι κάποιες επιταγές που να μην τον επιτρέπει να κάνει αυτές τις ευελιξίες για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους Δήμους όπως εμείς το θέλουμε. Αυτό το βάζω σε παρένθεση, τότε το αφήνω στην άκρη. Γιατί με συγχωρείτε, πάντοτε τότε να φύγει. Ο Υπουργός είναι εκεί για να λύνει προβλήματα. Δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος εκεί για να λύνει προβλήματα. Ο Υπουργός είναι και άλλους υπουργούς. Και ο Υπουργός είναι εκεί για να λύνει προβλήματα. Δεν μιλάμε μόνο για το συγκεκριμένο Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί έχουμε και το Υπουργείο Μεταφορών που μας απασχολεί τουλάχιστον τη δυτική περιοχή. Έχουμε το Υπουργείο Εργασίας που απασχολεί τουλάχιστον τη δυτική περιοχή. Έχουμε πάρα πολλά. Μην επικεντρωθούμε σε ένα υπουργείο μόνο. Όλα αυτά τα υπουργεία είναι πολύ απόμακρα από την αυτοδιοίκηση. Και σας είπα, βάζω σε παρένθεση την περίπτωση του ότι επιβάλλεται από μια Ευρωπαϊκή Ένωση, από ένα ΔΝΤΟΥ, από ένα άλλο Υπουργείο Οικονομικών που δεν τα βγάζει πέρα κτλ. Ίσως επιβάλλεται. Αλλά αυτό δεν θα εμπόδιζε να κάνει μια επαφή, μια διαβούλευση. Υπουργός Παιδείας. Με τα σχόλια της ιστορίας. Ήταν το επόμενο ερώτημα. Βγαίνουν αποφάσεις χωρίς να ρωτήσουν τους δημάρχους, όχι τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, τους δημάρχους. Δεν υπάρχει η διαβούλευση. Αυτή τη λέξη την καινούργια που μας συνέβαλαν τελευταία και την πιπιλίζουμε όλοι, αυτή η λέξη δεν υπάρχει, σας πληροφορώ. Ποτέ δεν κάτσαν στο τραπέζι να συζητήσουν. Βγάζουν το Οργανισμό Ρυθμιστικού, βγάζει το καινούργιο σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη χωρίς να ρωτήσει τους δημάρχους. Καθίστε καλά. Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο η πόλη, δεν είναι Τσιμισκή και η Μητροπόλεως ή μόνο ο κύριος Μπουτάρης ή παλιότερα ο κύριος Παπαγεωργόπουλος. Είναι και οι υπόλοιποι, Μύζωνος Θεσσαλονίκης, οι υπόλοιποι δήμοι. Συνορεύουμε. Γιατί συγγνώμη, αυτού τους ρωτάνε. Δεν τους ρωτάνε αυτό. Ούτε αυτούς ρωτάνε. Δεν ξέρω την κεντρική πόλη αν ρωτήσανε ή όχι. Αλλά το παράπονο μας είναι αυτό, ότι δεν ρωτάνε τους αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι αυτοδιοικητικοί γνωρίζουν τα περισσότερα προβλήματα, λύνουν τα περισσότερα προβλήματα ό,τι έχει σχέση με τον δημότη, με τον πολίτη, τα πολεοδομικά, τα έργα, το πράσινο, την ανακύκλωση. Εμείς τα λύνουμε τα προβλήματα. Βγαίνουν οι αποφάσεις από εκεί και τις υλοποιούμε εμείς. Ερωτήστε και εμάς, κάτι παραπάνω ξέρουμε. Δεν καθόμαστε στην Αθήνα, σε μια καρέκλα της Αθήνας και να δίνουμε εντολές για το Δενδροπόταμο, για τη Σταυρούπολη, για τον Εύωσμο, για το Ρεόκαστρο. Είναι περιοχές οι οποίες δεν έχουν επισκεφτεί και δεν έχουν ήδη αντίληψη. Όταν κάνεις το ρυθμιστικό, δεν πρέπει να έρθεις να περπατήσεις γύρω-γύρω. Κάνει το ρυθμιστικό, το ξεκινάει από Θερμαϊκό, παραλία Θεσσαλονίκης, έκτη Προβλήτα. Εκείνη τα όρια της Μενεμένης, του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Φεύγει, μετά πάει Εχέδωρο, πηδάει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή αυτή η περιοχή τι είναι και την αποφεύγεις. Ούτε προτάσεις, ούτε τίποτα απολύτως. Γίνεται το ρυθμιστικό της Θεσσαλονίκης, ο καταλαβαίνετε τι είναι αυτό. Μια ιστορία 20ετίας. Πώς θα αναπτυχθεί από εδώ και πέρα η Θεσσαλονίκη. Πολεοδομικά, ρημοτομικά κτλ. Και δεν ρωτάς τον τοπάρχη, τον τοπικό άρχοντα. Όχι μόνο τον Λάζαρο τον Κυρίζογλου και τους άλλους δημάρχους.